Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια όμορφα. Χριστούγεννα απόψε, ο Χριστός γεννιέται, κάτι νέο έρχεται. Έρχεται το φως, έρχεται η ελπίδα, έρχεται η αγάπη. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας, να συγχωρέσουμε και να αγκαλιάσουμε. Μέρες ζεστές, οικογενειακές, συντροφικές. Μέρες που, ας μου επιτρέψετε να πω, είναι λιγάκι παραπάνω αφιερωμένες στα παιδιά. Σε αυτά τα μικρά πλασματάκια που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Ας τους δώσουμε πολύ αγάπη, όμορφα δώρα και να θυμόμαστε ότι το σημαντικότερο για αυτά είναι η παρουσία μας. Χρόνια πολλά στο Χρήστο, στη Χριστίνα, στη Χρυσάνθη, στη Χρύσα, στην υποφαινόμενη, χρόνια μας πολλά. Πάμε να διασκεδάσουμε απόψε σε ένα εορταστικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα. Πρώτα όμως, να δούμε τι έχει το γιορτινό μας τραπέζι. Να ευχαριστήσουμε την ψησταριά ο Βαγγέλης στο Γέρακα που μας έφερε όλα αυτά τα όμορφα καλούδια απόψε. Έχουμε το γουρουνόπουλο, το οποίο φαίνεται νοστιμότατο. Θέλουμε στην πορεία να το δοκιμάσουμε κιόλας, κύριε Βαγγέλη. Έχουμε και τα γλυκά μας. Από το ζαχαροπλαστείο Καγγέλης, όμορφους κουραμπιέδες, δίπλες που φτιάχνουν και στην Καλαμάτα και τα μελομακάρονα, τα όμορφα που ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Θα καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Φραγκάκη, χοροδιδάσκαλο και λαογράφο που θα μας ξεναγήσει σε όλα τα έθιμα του τόπου μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Χρόνια πολλά για το όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Και πιστεύω ότι ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από το γιατί έχουμε το γουρνόπουλο. Το γουρνόπουλο, σωστά. Ναι, γιατί ήθιστε κάθε χρόνο, κάθε οικογένεια, να σφάζει στην αρχή του Δεκέμβρη ένα μικρό γουρνάκι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σαφώς δε για φαγητό, για το γιορταστικό τραπέζι, αλλά τα καλά κομμάτια από το κρέας του θα φυλαχτούν, θα καπνιστούν και θα αποτελέσουν στις περισσότερες περιοχές της πατρίδας μας ένα πολύ γλυκό και πικάντικο μεζέ, ο οποίος θα συντροφεύει μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα. Επίσης, δεν λέγεται ότι σε πολλές περιοχές το δέρμα του θα χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουν παπούτσια, τα οποία τα παλαιά χρόνια τα έφτιαχνε ο πατέρας της οικογένειας και θα τα έβαζε κάτω από το δεντράκι, ώστε τα παιδιά στην αλλαγή του χρόνου να τα φορέσουν ώστε να τα βρει ο χρόνος με καινούργια παπούτσια. Το δε πιο κλασικό έθιμο είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της πατρίδας μας χρησιμοποιείται η φούσκα για να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Διότι μπάλες δεν υπήρχαν στα χωριά, ήταν δύσκολα τα χρόνια και χρησιμοποιείται εκεί. Βέβαια, λουκάνικα, χοιρινά, πάκια, όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από το αντίστοιχο χοιρινό, τα οποία σίγουρα θα δοκιμάσουμε μετά. Να μας πεις γιατί στολίζουμε δέντρο τα Χριστούγεννα. Το δέντρο είναι ένα από τα αρχαιότερα έθιμα, το οποίο βέβαια εμφανίζεται την περίοδο του Βυζαντίου και λέγεται ότι στο Επιστήλιο, στο τέμπλο της Αγίας Σοφιάς, ήταν ζωγραφισμένα δέντρα τα οποία είχαν κενά στα οποία έβαζαν κεριά, το λεγόμενο πολυκάνδυλο. Αυτή λοιπόν είναι και η αιτία που έχουμε το φωτισμό πάνω στο δέντρο, για να μας φέρει το φως, όπως το ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, στολίδια πάνω δεν έβαζαν κάτι ιδιαίτερο, έβαζαν συγκεκριμένα κομμάτια από άλλα δέντρα, τα οποία στολίζανε με κόκκινη κορδέλα, γιατί η κόκκινη κορδέλα συμβολίζει τη ζωή, το αίμα. Βέβαια, παράλληλα, αν είχαν τη δυνατότητα, έβαζαν κάτι σε χρυσό ή ασημένιο, γιατί αυτό συμβολίζει το φως που περιμένουμε στις καρδιές μας, στη ζωή μας, σε κάθε περίπτωση. Το δέντρο λοιπόν υπάρχει από εκείνη την περίοδο, θα καθιερωθεί όμως οπωσδήποτε μετά το 335, γιατί στην Δυτική Ευρώπη στολίζανε τότε δρύ. Ο δρύς λοιπόν θεωρείται λίγο ειδωλολατρικό έθιμο και επειδή σαν ειδωλολατρικό έθιμο κατά τον στολισμό του δρύ περιλαμβάναν και ανθρωποθυσίες, θέλησαν να το σταματήσουν. Έτσι λοιπόν καθιερώνεται ο στολισμός του δέντρου, ο οποίος βέβαια γύρω στο 1700 με 1800 θα φωτιστεί στην Αμερική και το 1833 θα επανέλθει πλήρως στην Ελλάδα σαν έθιμο να στολίζουμε σε κάθε σπίτι όταν ήρθε το νεότερο ελληνικό κράτος πλέον. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα θα πρέπει όμως να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε με Κρήτη. Ξεκινήσουμε με Κρήτη για να τιμήσουμε και τον κύριο Κισανδράκη. Βέβαια, και αγαπημένη Κρήτη. Ξέρει να ζει καλά η Κρήτη.
Γιώργο, τι έχουμε να δούμε? Το μουσικό συγκρότημα του Στέλιου του Αλενδρουλιδάκη. Να δούμε κάποιους χορούς, να ακούσουμε μια διαφορετική χρειά της Κρήτης, με σκοπό να ταξιδέψουμε πάλι σε αυτή την νησιωτική Ελλάδα και να το κρατήσουμε ως ανάμνηση μέχρι να έρθει ο νέος χρόνος. Στέλιο, χρόνια πολλά. Από το όμορφο Ρέθυμνο μας έρχεστε. Από το Αμάρι Ρεθύμνου, από την Ήθαυρη Αμαρίου και οι δυο μου γονείς. Το Ρέθυμνο, ένα ορεινό χωριό. Τα κοπέλια από εδώ, δίπλα μου, είναι ο Μανώλης ο Σημεάκης, από το Ηράκλειο, το Μαργαρικάρι. Στον Ταούλη και στην Ασκοπαντούρα, πιο ύστερα, είναι ο Δημήτρης ο Κατηλιαράης, από τον Κάμπο Τσαραμιών, από τα Χανιά. Και στο δεύτερο λαό ήταν ο Δημήτρης ο Ράπης, από τα Γιάννενα. Από τη μία άκρη στην άλλη. Η μουσική ενώνει, είναι παντού. Και η Κρήτη είναι μαγνήτης, το έχουμε ξαναπεί αυτό και ο Σκουλάς ο μεγάλος το έλεγε. Η Κρήτη είναι μαγνήτης, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε και χρόνια πολλά και από εμάς. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και περιμένουμε να μας ξεσηκώσετε. Να σε καλά. Τα μάτια σου είναι ένας μπαξές κι εγώ μου περβολάρης. Κι εγώ μου περβολάρης, μάμα θα ήταν πέλαγος, θα ήμουν αβαρκάρης. Σ' αγαπησού τη θάλασσα, φοβάμαι να βαγίσω, φοβάμαι να βαγίσω. Πώς δεν θα θέλω στη στεριά ποτέ μου να γυρίσω. Βαγίσα στο πέλαγο, στο πλάβο το ματιό σου. Τσίδα καρδιές να κρύβονται μέσα εις το βυθό σου. Μάθια σου είναι θάλασσα κι όποιος κι αν ταξιδέψει. Κι όποιος κι αν ταξιδέψει πρέπει να το σκεφτεί καλά γιατί θα κινδυνέψει. Γιατί στον κόσμο
Στον κόσμο δεν μπορεί, δεν το μπορεί, γιατί στον κόσμο δεν μπορεί. Γιατί στον κόσμο δεν μπορεί κανείς να το προσβάλλει. Άντε σαμάν αμάν κανείς να το προσβάλλει. Δώσε μου το δικαίωμα, δώσε μου το δικαίωμα. Δώσε μου το δικαίωμα, μονάχα να σε βλέπω. Γιατί με τρώνει η γέγνια σου, αν κάθομαι κι αστέκω. Στα πίναχης άρχες αισθήματα και τρόπο να προκαλείς το σεβασμό των άλλων ανθρώπων. Μου χανιώτικες κορφή του ψιλορίτη. Το πιο νόστιμο κάρβουνο. Θέλω πάρα πολύ, παιδιά, κόψτε μου, σας παρακαλώ, κόψτε μου αυτό το κουρουνάκι να το φάω. Δεν αντέχω, πέφτουν τα σάλια. Και να φάω, να φάω. Να κύριε Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όλα τόσο νόστιμα. Και, παιδιά, Γιώργο, θέλω μετά καγγέλης, μελομακάρονα, να μου τα ανοίξετε. Τι μου τα κρατάτε κλεισμένα, θέλω να φάω, γυναίκα, δεν αντέχω.
Πού θα με ταξιδέψεις τώρα, θα πάω πιο πάνω. Θα πάμε πάνω και δυτικά. Α, θα ανέβουμε σε λίγο. Ένα άπειρο χώρο, όπως λέει η λαογραφία μας. Άπειρος χώρος, ήπειρος. Λόγω της μορφολογίας με τα βουνά, έχουμε έναν χώρο ο οποίος ο κόσμος παλαιότερα τον ανάφερε ως άπειρο χώρο. Είναι ήπειρος. Είναι η ήπειρος η οποία για μας τη λαογραφία δεν είναι η ήπειρος αυτή που έχουμε τώρα, αλλά είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πιο πάνω, μέχρι εκεί που ξεκίναγε η Alba Longa, δηλαδή μακριά γη, όπως ορίζεται από τη λατινική γλώσσα, που έφτανε μέχρι, μέχρι το βασίλειο των Ενετών. Λέει λοιπόν τώρα ότι οι Αρβανίτες είναι, για να το συνδέσουμε λίγο πριν και λίγο μετά, ότι η διάλεκτός τους είναι ελληνική και λατινική. Είναι ένα κράμα δύο γλωσσών και πρωτογενώς αυτές οι φάρες είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και ταυτόχρονα να αποτελούν τους πρώτους μεταφραστές των Λατίνων προς την Ήπειρο και το αντίστροφο. Α, τέλεια, ώστε πάμε εκεί λοιπόν. Πάμε λοιπόν, Σάββας Ιάτρας και Ήπειρος. Καραού, μπομπολέ, βεντε, καραού.
Κώστα με το Κώστα. Για το πείσμα το δικό μου.
ξανθά σου τα μαλλιά. Ωρε λαλούνα αηδό, αηδόνια και πουλιά. Όπα, όπα, για μας. Ωρε Δελβίνο, Δελβίνο, Δελβίνο και στην καρδιά και στα χυλάκι. Ελενάκι, στο Θεό σου σι με πήρε στο λαιμό σου. Πρόσωπο φεγγάρι, ομορφιά σου είναι μεγάλη. Γεια σου Γιώργο και την παρέα σου. Έχεις πρόσωπο φεγγάρι, ομορφιά σου είναι μεγάλη. Ελένη, το μαχαίρι και δεν βγαίνει. Το μαχαίρι και δεν βγαίνει, δίπλα το βάλες Ελένη. Ράτζα μου αντισμένη σ' αγάπω, χρόνια σ' αγάπω. Άιντε με ράτζα, εσύ θα με ζουρλάνεις, άιντε με τα νάτα νάτια που μου κάνεις. Όπα, όπα, όπα. Por ver
ράντζα. Βάλε με μέσα στους κλόνους τον άρθρο, να και στον άνθρο. Άιντε με ράντζα, κοντούλα και γιωμάτι, άιντε σε ένα έμορε βάλα στο μάτι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε λιγαριά πορτοκαλιά. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, να πάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά. Πόρτα τα έχει στα μαλλιά. Αχ, να πάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Σας αγαπούσα με λιγαριά πορτοκαλιά. Μόνον σας αγαπούσα με λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, ήρθαμε να σας δούμε λιγαριά πορτοκαλιά. Πόρκα τα έχει στα μαλλιά. Αχ, ήρθαμε να σας δούμε λιγαριά πορτοκαλιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Σε λιγαριά πορτοκαλιά. Στο παραθύρι κάθε σε λιγαριά πορτοκαλιά. Αχ, και λούζει στα μαλλιά σου λιγαριά πορτοκαλιά. Πόρκα τα έχει στα μαλλιά. Αχ, και λούζει στα μαλλιά σου λιγαριά πορτοκαλιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Διδυριωτών Αγίων 40 Βορείου Ηπείρου, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, η Ήπειρος για μας είναι ένα ενιαίο σύνολο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν. Κύριε Σιάτρα, από πού μας έρχεστε, από ποιο μέρος της Ηπείρου? Έρχομαι από τα Γιάννα, από την πρωτεύουσα της ενιαίας Ηπείρου, τα θηλυκά και πανέμορφα Γιάννενα, τα Γιάννα τα πρώτα στάρματα στα γρόσα και στα γράμματα, τα Γιάννα κόμβος εμπορικός και σωνιακός, πρωτεύουσα και πόλης θρύλων και παραδόσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, μας διασκεδάσατε υπέροχα. Υποχρέωσή μας και τον φίλτατο εδώ, τον Γιώργο τον Φραγκάκη, ο οποίος για αρκετά χρόνια διακονεί γενικότερα τη δημοτική παράδοση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εσάς. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να σας ακούμε, να σας χαιρόμαστε και να μας διασκεδάζετε, να μας ταξιδεύετε στα Γιάννενα, που δύσκολα εμείς μπορούμε να πάμε τώρα. Όχι, όχι, τώρα θα πηγαίνουν πολύ γρήγορα, σε 3 ώρες. Άντε, ανυπομονούμε. Κυρία Σιάβα, ναι, θα παρουσιάσετε τα ορχήστρα που σας συνοδεύει. Ο Πετράκης, ο Λούκας Χαλτιάς. Η συνέχεια της οικογένειας. Συνέχεια είναι 4η-5η γενιά. Ναι. Στο βιολί, ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης, από τη Δίβρη της Βορείου Ηπείρου. Από εδώ τι έχουμε? Είναι ο Νίκος ο Λούκας Χαλτιάς στο λάουτο. Ο Γκόκος ο Παναγιώτης στα κρουστά, στον τέφι όπως λέμε εμείς. Τέλεια. Προσπαθούμε και στη μία Ήπειρο και στην άλλη να κρατήσουμε τα πατροπαράτοιθε και έθιμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλά τώρα όμως θα μας πάει στην Πελοπόννησο. Διότι καθότι δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, η ενασχόληση του κυρίου Σιάτρα με τη μουσική πάει πάρα πολύ παλιά. Παιδιώθεν. Και ακολουθεί αυτό που λέμε εμείς παραδοσιακά την οκτώηχο. Άρα αυτό δεν είναι απλά εμπειρική. Δεν είναι απλά εμπειρική, είναι απλά μία σπουδή η οποία μπορεί να αποδώσει πλήρως την παράδοση του τόπου μας. Και θα συνεχίσουμε στην Πελοπόννησο με το Σύλλογο Αρκάδων Ηλίου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά το ίμιση είμαι από την Πελοπόννησο, έτσι. Από πού είσαι? Από το ιστορικό Μωριά. Από τη Μεθόνη. Ωραία, ευκαιρία λοιπόν να χορέψεις ένα σύρτο καλαματιανό με τα παιδιά. Χορέψω να χαρεί και ο μπαμπάς μου. Και πάλι ευχαριστούμε το χορευτικό και όλους εσάς. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να σας χαιρόμαστε. Εσείς. Οπα!
βρει συντρόφια. Καλέ παπί, χρυσός αητός θα πηδήσε. Βρε χρυσός αητός θα πηδήσε, στεκέται και του μιλήσε. Σαν τα νιάτα δυο φορές τα
ματιά καμιά. Ωραία να ξανανιώσω, αχ να ξανανιώσω πολύ για μια φορά. Οι παπαρούνες με γέλια με χαρές.
και η δόλια η Παναγιούλα με δυο λαβοματιές. Το λαβοματί είναι μωρέ Παναγιούλα μου, το λαβοματί είναι πως δεν παντρεύεται. Έχω να σου πω και θέλω να μου το εξηγήσεις κιόλας ότι στο νησί μου, στις όμορφες Συνούσες, της Χίου, εκτός από χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολίζουμε και καραβάκι. Από πού προέρχεται αυτό? Είναι ένα ιδιαίτερο έθιμο της νησιωτικής Ελλάδος, το οποίο απαντάται ευρύτερα, βέβαια, εξιδανικεύεται έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και των νησών, όπου στείνουν καράβια, τα ναυπηγούν σε μικρογραφία και τα ρίχνουν στη θάλασσα. Σαν λαός είμαστε ιδιαίτερα δεμένοι με τη θάλασσα. Ναυτικός λαός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Πάντα, και αυτό ήταν και που μετέφερε τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο, αλλά κατάφερε να φέρει και στοιχεία τα οποία χρειαζόμασταν για να συνεχίσουμε την πνευματική διάσταση, ιδιαίτερα τη δύσκολη εποχή της Οθωμανικής κατοχής. Λέει λοιπόν ότι το καράβι το στολίζανε πάντα, ακόμα και με ένα κλαδί δέντρου, με ένα πανί, γιατί λόγω της μετανάστευσης, όπου οι νησιώτες έφευγαν, άγονοι τόποι, σκληροί τόποι, μετανάστευαν στο εξωτερικό και κατά κόρον επέστρεφαν στο νησί την περίοδο των εορτών. Ας μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα το να πας στην Αμερική και να γυρίσεις ήταν ένας μήνας ταξίδι. Άρα ένας και ένας δύο μήνες και να έρθεις 10-15 μέρες. Λέγεται λοιπόν ότι στα περισσότερα νησιά μας ρίχνανε καράβια στο γυαλό, βάζανε ένα πανί χάρτινο το οποίο είχε μία μύτη και χάρασανε πάνω το όνομα αυτού που έλειπε και περιμέναν να γυρίσει. Αν λοιπόν ο αέρας δεν το αναποδογύριζε, έτσι, αν το αναποδογύριζε μάλλον δεν θα έρχονταν ποτέ. Μας λες, αν ήταν τώρα πάνω η μύτη, σήμαινε ότι θα γύριζε γρήγορα, και αν πήγαινε κάτω η μύτη, σήμαινε ότι τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα έρχονταν. Αυτό λοιπόν το έθιμο συνεχίστηκε, ακολούθησε την φιλοσοφία ότι στολίζεται εξίσου ομοιόμορφα με το δέντρο. Πολλά σπίτια στην νησιωτική Ελλάδα στολίζουν δέντρο μέσα και καράβι στην πόρτα. Mm-hmm. Και λέγεται λοιπόν ότι σε όσα σπίτια υπήρχε καράβι έξω από την πόρτα στολισμένο, αυτοί περιμέναν κάποιο μετανάστη. Και βέβαια ο Άγιος Νικόλαος να φέρει και τα δώρα μαζί με τους μετανάστες. Διότι αυτό που λέμε Σάντα Κλός δεν είναι ο Άγιος Βασίλειος της Κεσαρίας, αλλά είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος βέβαια τον 20ο αιώνα για ανάγκες, πώς να το πούμε, τον εξυγχρονίσαμε και εκείνον. Από τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος ήταν ένας καλόγερος με μαύρα ρούχα, έγινε αυτός ευτραφής κυριούλης με την άσπρη γενιάδα. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας, Γιώργο μου, που είναι μακριά, που λείπουν από τα σπίτια τους αυτές τις Άγιες Μέρες, να έχουν καλά ταξίδια, να έχουν ήρεμες θάλασσες και να έρθουν σύντομα πάλι κοντά μας. Αλλά για να ακολουθήσουμε την νησιωτική παράδοση, θα συνεχίσουμε με την οικογένεια Κορέ. Ιδιαίτερη τιμή να είναι μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή πραγματικά για μας να είναι εδώ. Και να ξεκινήσουμε μια παιδική ομάδα από τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο, οι οποίοι θα χορέψουν κάποιους νησιώτικους χορούς υπό τη συνοδεία πάντα της οικογένειας Κορέ, τους οποίους μετά θα
θέλω να τους μιλήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια οικογένεια η οποία συνεχίζει μια μεγάλη παράδοση της Νάξου. Και είναι μεγάλη χαρά μας που έχουμε και τα μικρά πλασματάκια σήμερα εδώ, που θα μας χορέψουν, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί και τα χαμόγελά τους θα φωτίσουν τις καρδιές μας. Καρδιά κοντά σύνθα και αλλάξα.
Οικογένεια Κορέ, όλοι εδώ. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Μας σηκώσατε ήδη. Θέλω να μου πείτε, έρχεστε από την Άξο. Ναι, εμείς είμαστε από την Άξο. Είναι χαρά για τιμή και για εμάς που βρισκόμαστε σήμερα στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά είναι δικιά μας. Μας σηκώσατε χρόνια πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να μας πείτε πού μπορούμε να σας απολαύσουμε. Α, βεβαίως. Στην ταβέρνα Ελώνια. Τα Ελώνια, λοιπόν, στα Καλύβια. Και είμαστε Σαββάτο, Κυριακές μεσημέρι. Και περιμένουμε όλους τους φίλους, τις φίλες, να έρθουν να περάσουν όμορφες στιγμές μαζί μας. Να πούμε ότι σήμερα 24 και 25 θα βρισκόμαστε στο κέντρο Ελώνια για να κάνουμε τα ρεβεγιόν μαζί με όλο τον κόσμο. Θα βρίσκεται μαζί μας και η Βάσο η Χατζή, όπως και 31 του μήνα, παραμονή, που πάλι θα είμαστε στα Ελώνια και σας και περιμένουμε χρόνο, να αλλάξουμε χρόνο. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Ήταν λοιπόν ο Πολυχρόνης, είναι Πολυχρόνης Κορές, βιολί και τραγούδι, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Νικηφόρος Κορές, στο λαούτο, Γιώργος Κορές, στα πλήκτρα και Δημήτρης Λεγάκης, στην κιθάρα. Τέλεια, πολύ ωραία. Και τι θα ακούσουμε? Τώρα το επόμενο χορευτικό, Νησιώτικα. Νησιώτικα, τέλεια. Θα συνεχίσουμε με τη χορευτική ομάδα του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Φιλής, οι οποίοι θα συνεχίσουν το νησιώτικο πρόγραμμα. Τις κορέδες σήμερα τους πάμε σε ρί. Τέλεια. Θα μου επιτρέψετε εδώ, θα να χορέψω κι εγώ όμως, έτσι, βεβαίως, μια νησιώτισσα. Κυρία Κορέ, θα μου το επιτρέψετε? Βεβαίως. Και εσείς θέλω να δυναμώσετε τον ήχο τώρα, να πάμε να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να ξεχάσουμε ό,τι μας βασανίζει και να αγκαλιαστούμε λίγο πιο σφιχτά. Thank you.
μου λένε. Bye.
ξεχάσε σε μένα. Κι αξενιτιά σε πλανέψε και ξεχάσε σε μένα. Χρόνια πολλά στα νησιά μας, χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Που είστε κύριε Βαγγέλη να μου κόψετε το γουρουνάκι. Ψισταριά, ο Βαγγέλης στο Γέρακα. Περιμένω να μου το κόψετε. Πού πάμε τώρα Γιώργο? Συνεχίζουμε τώρα, πάμε καθαρά να ξου. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας προγράμματα, ένα από τα αγαπημένα προγράμματα, το οποίο αυτό το CD έχει γίνει χρυσό πλατίνα, βάλτο στην ιωστή και χρυσό και πλατίνα κλπ. Είναι, θεωρώ, ίσως οι καλύτεροι συνδυασμοί. Δεν ξέρω τι έμπνευση είχαν όταν το φτιάχνανε. Ωραία. Θα χορέψουμε μια ομάδα του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορευτικού Ομίλου και είναι ένα ποτ πουρί το οποίο κάνει μια γρήγορη γύρα τα νησιά. Όλα τα νησιά μας. Τα κάνει γρήγορη γύρα βηματολογικά τα νησιά, αλλά είναι Νάξος. Είναι Νάξος. Είναι η ταυτότητά τους. Τελείως. Χρόνια πολλά στην Νάξο μας με τις ωραίες της παραλίες και τα όμορφα τα νερά της. Yeah.
ζωή πονά. Super.
Και με πολύ κέφι θα ταξιδέψουμε και πάλι στην όμορφη Κρήτη. Έχουμε κοντά μας το μουσικό συγκρότημα του Γιώργη Τυροκομάκη στη λύρα, του Αλέξη Τυροκομάκη στο λαότο και του Ρίγα Ηλιάδη στην κιθάρα, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν με μουσικά τραγούδια και χορούς της Κρήτης και θα τους συνοδεύσουν στο χορό το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Πεύκης Λυκόβρησης, ο Τάλος. Πάμε τώρα να διασκεδάσουμε με όλη μας την καρδιά.
Λοιπόν, Γιώργο μου, τώρα θα με πας στα επόμενα, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν ξεκινήσουν τα παιδιά να χορεύουν, εμένα θα μου βάλεις από αυτή την ωραία την κολοκύθα τη γεμιστή, που πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, από την ψυσταριά ο Βαγγέλης στο Γέρακα, που μας έχει φέρει τόσο όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να μου βάλεις να τη δοκιμάσω, εντάξει? Βεβαίως, και βέβαια να ξέρεις ότι η κολοκύθα είναι ένα αυτό το οποίο συμβολίζει τη γονιμότητα. Δηλαδή, οι κολοκύθες είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα και βέβαια ιδιαίτερα, επειδή ήμασταν προηγουμένως στην Κρήτη, φτιάχνουν πιταράκια με κολοκύθα και ζυμάρι. Το οποίο αυτά τα πιταράκια είναι τα μοναδικά τα οποία μπορούν να διατηρηθούν και μία εβδομάδα εκτός ψυγείου. Α, τέλεια. Θεωρείται λοιπόν ότι εμφανίζεται σε πολλές περιοχές. Και βέβαια να ξέρουμε ότι η κολοκύθα χρησιμοποιούνται γιατί τα πολυσπόρια που έχει μέσα, ο σπόρος της, τηγανιζόταν με αλάτι και φτιάχνανε τους πασατέμπους. Οι οποίοι αυτοί οι πασατέμποι την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα τους έτρωγαν γιατί θεωρείται ως νηστίσιμο ξηρός καρπός και η ξηρή καρπή είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα στα τραπέζια γιατί συμβολίζουν την ξηρότητα των Αγίων Τόπων. Και είναι και πολύ θρεπτικό, θέλω να σου πω. Βεβαίως. Και βέβαια, όπως είναι γεμιστή που τη βλέπω εδώ, θα τη δοκιμάσω. Να τη δοκιμάσουμε, να υπομονούμε. Ναι, βεβαίως. Είναι και πολύ το γουρουνάκι μας, βέβαια. Ναι, το γουρουνάκι θα το δοκιμάσουμε προς το τέλος όμως, για να μην φανεί πόσο και τι θα φάμε. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη, από την ψυσταριά ο Βαγγέλης στο Γέρακα, που μας έστειλε όλα αυτά και μετά θα τα τσακίσουμε σίγουρα. Να του μεταφέρουμε και τις δικές μου τις ευχές, να έχει πάντα επιτυχία στην εργασία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να προχωρήσουμε σε μια πιο γηγενή περιοχή της Αττικής, να πάμε στο λεγόμενο αρβανίτικο στοιχείο, η οποία είναι μια φάρα. Η λέξη φάρα παραδοσιακά σημαίνει οικογένεια. Είναι οικογένειες οι οποίες ανήκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου και οι οποίοι κατοικούν από το 1600-1700 στην Αττική, Αττικοβιωτία και Νότιο Εύβοια. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή είναι αυτό που λέμε γηγενής Αττικοβιώτη. Έτσι λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Μπρέμπο, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος του Δήμου Φιλής, με δύο αξιόλογες χορευτικές ομάδες. Η μία χορευτική ομάδα είναι της Δημοτικής Κοινότητας Χασιάς, γιατί όπως ξέρουμε τις συμπτύξεις των Δήμων των Καλλικράτη έχουμε αλλάξει ορισμένα στοιχεία. Και βέβαια την Ένωση Λιοσιωτών Ηλίου, η Ευαγγελίστρια, είναι δύο από τους παλαιότερους συλλόγους οι οποίοι διαιωνίζουν και διασώζουν το αρβανίτικο στοιχείο. Και βέβαια θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε άκρως παραδοσιακές φορεσιές, οι οποίες διατηρούνται όπως στην κατασκευή τους, όπως ήταν οι πρώτες, χωρίς να έχει τροποποιηθεί τίποτα και ίσως είναι και τα πιο βαριά ρούχα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Φυλάσσονται κάπου αυτά? Αυτά βέβαια οι σύλλογοι τα φυλάσσουν σε χώρους με πολύ καλή θερμοκρασία, διότι αυτά τα ρούχα έχουν υπερβολικό κέντημα, όπως θα τα δούμε και μετά, και είναι δύσκολο να κατασκευαστούν. Δηλαδή, με βάση λαογραφικές μελέτες που έχουμε κάνει μέσα από το Πανεπιστήμιο, για να κατασκευαστεί μόνο το φουστάνι, το φούντι που λένε, θέλει περίπου ένα χρόνο. Ένα χρόνο κεντιέται μόνο το φουστάνι. Άρα λοιπόν για να κεντηθεί αυτή η φορεσιά θέλει για μία γυναίκα θέλει περίπου 3 χρόνια. Βέβαια. Λοιπόν. Ωραία, πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε. Με αρβανίτικους χορούς. Το γιασεμί στην πόρτα σου, κόρη που έχει φυτρώσει. Εσένα ναι, μοιάσε κι αυτό και με έχει παλαβώσει. Εσένα ναι, μοιάσε κι αυτό και με έχει παλαβώσει. Το γιασεμί στην πόρτα σου, κόρη που έχει φυτρώσει. Και σου μοιάσε στην ομορφιά και κάτι παραπάνω. Φαίνεται πως θα σταξάνε τα δάκρυα σε πάνω.
και κάτι παραπάνω. Φαίνεται πως θα στάξανε τα δάκρυα σε πάνω. Και μη με παραξηγήσετε, γειτόνισσες, γειτόνισσες, γειτόνι. Απ' της αγάπης τον καημό γειτόνισσες, κανένας δεν γλιτώνει. Μη με παραξηγήσετε γειτόνισσες που τραγουδώ την νύχτα, γιατί είχα πόνο, πόνο στην καρδιά γειτόνισσες και βγήκα και τον είπα. Όλες οι μελαχρίνες και οι μαυρομάτες, ρούσες γαλανομάτες. Όλες φίλοι μου δώσανε, μια δε μου το δίνει, μακρύ καημό μ' αφήνει. Όταν τη βλέπω να έρχεται από τον μεγάλο δρόμο, μαραίνομαι και λιώνω. Μου βλέπω πόνο στην καρδιά και δεν μπορώ να γιάνω, να πέσω να πεθάνω. Ματζουράνα μου μάνα, ένα πουλί απ' το χωριό μας. Ένα πουλί απ' το χωριό μας, φεύγει για καημό δικό μας. Φεύγει και μάνα μου, ματζουράνα μου μάνα, φεύγει και πάει στα ξένα. Φεύγει και πάει στα ξένα, ξένα και ξενείται μένα. Rock out.
άντια γκρούβα ίσο τα μες, τα μες τα κλείσα. Τα βάστε πέρα. Αιτέρα, αχ, μωρέρα, ρακάπανα, κόσμη βάνα. Ρούβα ζώτα μας, τα μας γιορτάνα. Από το κεφάλι άσε πια τα ταλκαδάκια που έχεις με τα σοφεράκια. Άγιο Θοδωρή της άμμο, σύ μου πήρες την καρδιά μου. Που έρχονται απ' την Αθήνα. Πειράζει σκολά τα παιδιά που πάνε στα ρετσίνια. Άσε πια τα ταλκαδάκια που έχεις με τα σοφεράκια. Άγιο Θοδωρή της άμμο και έλα πια στην αγκαλιά μου. Στην Αμερικάνα Άγιο Θοδωρή της πενταμορφή σουλτάνα. Άσε πια τα ταλκαδάκια που έχεις με τα σοφεράκια. Άγιο Θοδωρή της μου, σύ μου πήρες την καρδιά μου.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση μας κάνατε. Έχω στο κλαρίνο τον Γιώργο τον Κυριακού. Έχω τον Νικόλα τον Μπρέμπο τον γιο μου. Έχω τον Αλέξανδρο τον Σωτήρχο. Και έχω και τον Γιάννη τον Σούτα στα κρουστά. Για πες μου που τα βρήκες. Τα αγόρασες, τα έκλεψες, ιδανικά τα πήρες. Τα αγόρασες, τα έκλεψες, ιδανικά τα πήρες. Σ' αγάπησα τόσο πολύ, μα όχι άλλος τόσο. Πάντα θα την δώσω και την καρδιά σε σένα, ναι, για πάντα θα την δώσω. Διότισα μικρή με δυο ματάκια μαύρα, φωτιά μεγάλη μ' άναψε και στην καρδιά μου λαβρά. Έχει κάψει τα καλύβια με τα μαύρα της τα φρύδια. Καλυβιωτίσα αμανιγιαλά, αχ, καημούς αποκτήσα. Δίκρυ μου καλυβιωτίσα, για πες μου τι να κάνω. Κομμάτια σε στο στήθος μου και δεν μπορώ να γιανώ. Καλή ιδιώτησα θα λιώσεις κι ό,τι κάνεις θα πληρώσεις. Καλυβιωτίσα αμανιγιαλά, αχ, καημούς αποκτήσα. Ένα βράδυ στο Περέα, βάι, βάι, βάι για τα μπλέξαμε μια σμυρνιά, βαϊ 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 για μάν. Τα μπλέξαμε μια ξανθιά, βαϊ 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 για μάν. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, βαϊ 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 για μάν. Ξακούστης τον Πειραιά, βαϊ 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 γιαμάν. Ξακούστης την Κοκκινιά, βαϊ 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 γιαμάν.
ακούστη στην κοκκινιά. Βάγε βάι βάι για μα, σ' ακούστη στον Πειραιά. Βάι βάι γέλα μα. Σε διαμάντι μαύρα γλυκά μου μάτια. Ναι, το διαμάντι είσαι κερουμίνι. Το διαμάντι είσαι κερουμίνι. Ναι, να σε κλέψω κι ό,τι σκηνή. Δεν θα σε καλέψω παρά από νιάρικο. Θα σε καλέψω, σε κλέψω μια βραδιά. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Και δεν θέλω λυρές και φλουριά. Τα καμπιαδούρα.
Και τόσο όμορφα φτάσαμε στο τέλος, μέχρι να μηδενίσουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γιατί είμαστε Έλληνες και ξέρουμε να γιορτάζουμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ απόψε. Γιώργος Φραγκάκης, χοροδιδάσκαλος και λαογράφος. Τι έχεις να μας πεις? Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους μουσικούς κατά σειρά, το συγκρότημα του Γιώργου του Τυροκομάκη, του Σπύρου του Μπρέμπου, την οικογένεια Κορέ, του κυρίου Σιάτρα, του Στέλιου του Ανδριλιδάκη, τους συλλόγους Κριτών Πεύκης, το Σύλλογο Κριτών Περιστερίου, το χορευτικό συγκρότημα της Χασιάς, του Ηλίου, το Ελληνικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο και το χορευτικό συγκρότημα το οποίο είναι από την Κοριτσά, από τη Βόρεια Ήπειρο, τις Δουβριώτες, οι οποίοι μας έκαναν την τιμή να είναι και σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συντελεστές, στους συνεργάτες του καναλιού που κουράζονται και σήμερα για να βγει αυτή η εκπομπή και στον κύριο Νικηφόρο Κισανδράκη που μας δίνει το χώρο να παρουσιάσουμε την ελληνική παράδοση. Επίσης να ευχαριστήσουμε το Σεϊτανίδης Home που ομόρφινε το στούντιό μας, να ευχαριστήσουμε το Ιψισταριά ο Βαγγέλης στο Γέρακα, κύριε Βαγγέλη το κόψαμε τελικά το γουρουνάκι. Να ευχαριστήσουμε το ζαχαροπλαστείο Καγγέλης που μας έφερε όλα αυτά τα όμορφα γλυκά που έχουμε εδώ στο στούντιο απόψε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ανοίξατε τα σπίτια σας, που επιλέξατε να γιορτάσετε μαζί μας σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την πρωτοχρονιά. Θα είμαστε και πάλι εδώ να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να συνεχίσει το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα και με πολύ χαρά να σας πούμε και πάλι χρόνια πολλά!